Να τα κοιτάζω τώρα. Τα θέματα των λατινικών, εντάξει, είναι η παλιά γνωστή συνταγή των λατινικών. Δηλαδή, τα κείμενα με τις ασκήσεις έχει 3 αποσπάσματα κειμένων. Έχει βέβαια εισαγωγή και έχει τα ετυμολογικά που είναι καινούργια δεδομένα για τα λατινικά. Τα θέματα προσωπικά, έτσι πώς τα βλέπω εγώ, είναι δεν είναι πολύ απλά. Είναι απαιτητικά, αλλά βατά θα έλεγα. Αλλά θέλει καλά διαβασμένους μαθητές για να ανταποκριθούν σε αυτά. Δηλαδή έχει πολλές λεπτομέρειες. Όχι τόσο από εισαγωγή, που όλοι φοβόντουσαν την εισαγωγή, που κι αυτοί πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά για να κάνουμε την αντιστοίχηση, αλλά και από τα γραμματικά. Δηλαδή βλέπω ότι έχει όλη την κλίμακα των ασκήσεων. Έχει αρκετές απαιτήσεις. Αλλά όμως ένας διαβασμένος πάλι μαθητής, ξαναλέω, μπορεί να ανταποκριθεί. Εντάξει, αυτό ξέρετε είναι μια έκφραση, ένα καλά διαβασμένο. Ναι, ότι θα πρέπει να τα ξέρει όλα. Αυτό, ας πούμε στα λατινικά, τελευταία χρονιά που είχαν εξεταστεί, πριν να καταργηστούν για την γενεολογία που ήταν δυνατή χρόνια πόσο ήταν, τα θέματα ήταν πάρα πολύ απλά. Δεν είναι τέτοια τα θέματα τα σημερινά. Άρα είναι πιο θεμελιακή σχολεία, Ναι. Γιατί τα είχαν πολύ απλοποιήσει. Δηλαδή, ας πούμε, ζητούσαν πάρα πολύ απλά πράγματα στη γραμματική, στα ρήματα, στα ουσιαστικά. Τώρα ζητούν λίγο πιο κουμπημένα είναι. Και στο συντακτικό ζητούν πράγματα τα οποία ούτε κατά διάνοια τα ζητούσαν τα τελευταία χρόνια που εξετάζονταν. Δηλαδή, πέρα από την αναγνώριση των όρων, ζητούν δευτερεύουσα πρόταση, ζητούν επίσης ανάλυση μετοχών, ζητούν πλάγιο και ευθύ, να κάνουμε τον πλάγιο λόγο ευθύ. Αυτό είχαμε να το δούμε πολλά χρόνια. Άρα αυτό μπορεί να δυσκολέψει τα παιδιά, λίγο, γιατί να μην είχαν δώσει τόση βαρύτητα κάποια... Ναι, ειδικά εγώ πιστεύω να μην ήταν θασός που λέμε, έτσι που δίνουμε πάντα πιο μεγάλη. Αν και νομίζω στους Πανελλήνες δεν υπάρχουν σώσεις. Όλα είναι σημαντικά και όλοι ασχολούνται με πλάγιο και ευθύ λόγο. Αλλά ένα παιδί, ας πούμε, που δεν προσπαθούσε να καλύψει την ύλη, να βγάλει γραμματική συντακτικό κτλ. Το επενδυμένο, μπορεί να μην έδωσε τόση πολύ βαρύτητα, ξέρετε τώρα, σε αυτά τα πιο ειδικά θέματα. Να τα θεώρησε ότι ίσως δεν θα μπουν. Και αν συγκρίνει με προηγούμενες χρονιές, όπως λέτε, αυτό. Ναι, ήταν λίγο πιο απαιτητικά. Μάλιστα. Αλλά θεωρώ ότι ένα παιδί που είχε δεν ήταν απίθανα, όλα τα είχαν, δηλαδή, ας πούμε, εγώ προσωπικά, όλα τα θέματα αυτά τα θεωρώ πολύ δεδομένο ότι έχουν διδαχθεί. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο τα παιδιά τα έχουν προσέξει όλα αυτά τα θέματα και κατά πόσο τα έχουν αντιμετωπίσει σωστά. Υπήρχε αυτό. Κάποιο θέμα παγίδα, κάποιο ερώτημα, κάτι που να τα μπερδεύει? Όχι, παγίδα όχι. Ήταν απλά απαιτητικά. Παγίδα όχι, δεν είχε κανένα ερώτημα. Ο χρόνος πιστεύω ότι θα τους έφτασε. Αλλά, ίσως λίγο να πιέστηκαν. Για να μπορέσουν να διαχειριστούν τα συντακτικά και τα γραμματικά. Γιατί ξέρει πολύ προσοχή στα λατινικά, το λάθος γίνεται πολύ εύκολα. Επειδή είναι τύπη και ζητάει για κάθε τύπο διαφορετικό πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε. Όταν έχει, ας πούμε, 15 ουσιαστικά να ζητάει σε κάθε ουσιαστικό, σε κάθε εντονιμία, μια ειδική πτώση, ένα γένος κτλ., η προσοχή που απαιτείται είναι μεγάλη και ο χρόνος επίσης είναι αρκετός για να γίνει και ο έλεγχος. Να το αναγνωρίζεις, να δεις τι είναι, αν είσαι σε ποια πτώση είναι, σε ποιο γένος, να το αναλύσεις, να το μεταφέρεις. Όλα αυτά. Τα λάθη δηλαδή στα λατινικά γίνονται πολύ εύκολα. Ελπίζω τα παιδιά να τα πάνε καλά. Ελπίζω τουλάχιστον να τα πάνε καλά σε αυτό, γιατί εντάξει, φέτος υπάρχει μια αναστάτωση, ας πούμε, σχετικά με τα θέματα. Χωρίς εγώ να τα θεωρώ δύσκολα, ούτε στα αρχαία ήταν δύσκολα, ούτε στην έκθεση. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τα παιδιά προφανώς ήταν λίγο απροετοίμαστα. Για πείτε μας και για τα αρχεία, δεν είχαμε καταφέρει εκείνη την ημέρα να μιλήσουμε. Τα αρχεία ήταν βατά, ήταν βατά τα αρχαία. Δεν ήταν δύσκολα, δεν τα θεωρώ. Απλά πάλι και αυτά είχαν ένα ειδικό συντακτικό φαινόμενο. Δεν συνηθιζόταν. Νομίζω ότι αυτή η έλλειψη εμπειρίας των παιδιών με τις εξετάσεις λόγω της πανδημίας θα αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο. Και επίσης αυτό που σχολιάστηκε στα αρχαία και όντως δηλαδή και εγώ συμφωνώ είναι ότι βάλαμε ενότητες από το τέλος της ύλης που είχε διδαχθεί σε πολλά σχολεία με τελείως έτσι υποτυπώδη τρόπο. Ήταν τα τελευταία μαθήματα, γρήγορα να ολοκληρώσουμε την ύλη. Ναι. Δηλαδή εκεί η ύλη, ας πούμε, αυτή δεν υπήρχε τις προηγούμενες εξετάσεις. Ναι. Ούτε στις προηγούμενες. Καταλαβαίνετε που ήταν στο πλαίσιο του κορονοϊού, που κορονοϊούσαν και φέτος, ας πούμε, παρόλα αυτά. Αυτό ήταν το δύσκολο. Τα παιδιά πιάσαν τις πρώτες και τις είχαν κάνει καλά. Και στις τελευταίες μετά. Επάνω στα τελευταία μας δυσκολία δεν είναι. Αυτό.
κυρίως. Για να αλλιώς δούμε... τα υπόλοιπα ήταν απλά, βατά πάλι, βατά, βατά, όχι απλά αλλά βατά. Ναι. Λίγο πιο δύσκολα μου φαίνονται τα λατινικά ό,τι ήταν φέτος σε σχέση με τα αρχαία. Λίγο πιο θετικά, και επίσης θα δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ τα παιδιά, δεν έχω τέτοια παιδιά βέβαια, που έδιναν ξανά και δεν μπορούσαν να ξαναδώσουν την ολολογία. Οπότε χωρίς να έχουν καμία επαφή με τα λατινικά, προετοιμάστηκαν μια χρονιά για να δώσουν λατινικά στην ίδια αυτή. Αυτά τα παιδιά νομίζω ότι θα τα βρήκανε δύσκολα. Δύσκολα. Ναι. Μάλιστα, για να δούμε πώς θα καταγραφεί έτσι και στις βαθμολογίες των παιδιών, είτε να είναι δούμε, στα αρχαία, ναι. είτε στα λατινικά. Ακόμα δεν έχουμε καμιά πληροφόρηση, παρόλο που γίνονται προσπάθειες λέει, να μάθουμε πληροφορίες από αυτούς που διορθώνουν, αλλά δεν υπάρχει καμιά διαρροή πώς είναι οι βαθμοί. Κάποιες πρώτες εκτιμήσεις δηλαδή που βλέπουν συνήθως να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ακόμα δεν έχουν φανεί. Ωραία, επόμενο μάθημα. Επόμενο μάθημα ιστορία. Ιστορία, έτσι. Ναι, και αυτό τώρα να μαθαίνουμε, θα δούμε. Ναι. Ναι, αν είναι σε... πολύ ήλιο. Είναι πολύ ήλιο. Αυτό είναι, είναι τώρα. Και, ναι, ναι. και να λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι η χρονιά δεν κύλησε και ιδιαίτερα μαλά. Αυτό, ναι, ναι. Κάποια παιδιά είπαν, κάποια είχαν πολλούς κορονοϊό, κάποια άλλα τμήματα μπορεί να χρειάστηκε να κλείσουν. Είχαμε δηλαδή και τέτοια περιστατικά. Ναι, με ναι, παιδιά βέβαια, που απουσίαζαν και 5 και 10 μέρες από το σχολείο. Αυτό, υπήρχε μια αναστάτωση έτσι στις σχολικές κοινότητες. Οπότε ελπίζω να είναι πιο. Θα έπρεπε μάλλον να είναι λίγο πιο κοντά στα παιδιά τώρα φέτος. Έχουν και αυτοί. Δεν ισχύει αυτό. Ναι. Έτσι, όπως σήμερα, νομίζω ότι η Επιτροπή και που έβαλε τα θέματα δεν το. Δεν τα έλαβε αυτά υπόψη. Όχι, όχι, όχι. Θα έπρεπε να το σκεφτούν λίγο τα παιδιά φέτος, γιατί έχουν και τη δυσκολία ότι κάθε σχολή πλέον βάζει τα δικά της μόρια, τους δικούς της συντελεστές, συγγνώμη. Βέβαια, οπότε πολλές δυσκολίες. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά. Καλή δύναμη. Αφήνουμε αυτά που έχουμε δώσει και πάμε στο επόμενο. Έγινε, έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.